Χρειάπα, ο Μασκούλης πάνω του. Χρήστης με την μπάλα το Φότσι. Εκεί είναι υπέρτερος, είναι ένα κλασικό πεντάρι, βαρύ, ψηλό, δυνατό απέναντι στο τεσάρι που είναι ο Φότσις. Εδώ Διαμαντίδης πάντα με την αιμορραγία που δεν είναι να σταματήσει. Αντιπάλου. Μασκούλης στημένος για τρεις, σουτάρει ευστοχή ο Μασκούλης. 7-7 στο ξεκίνημα του αγώνα από τον Γιώνας Μασκούλης που φαίνεται πως είναι σε καλή κατάσταση. Στον Κάρι. Ο Αμερικανός από τον Μπρούκλιν. Θα βγάλει έξω την μπάλα στο Φώτση, αμαρκάρει στο σουτάρι για τρεις και ο Παναθηναϊκός 7-10 μπροστά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται στο ξεκίνημα και κάνει ένα τελείως διαφορετικό ξεκίνημα, μια τελείως διαφορετική αρχή από ό,τι πριν από δύο μέρες. Έχει βγει μια φορά κορυφαίος αμυντικός Ευρωλίγας, αλλά ο Διαμαντίδης 6 και μία ο Λάσμε. Ούκιτς από μακριά, είναι και αυτός εύστοχος. Ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια που είναι το 56-75. Αλλά στην αδύνατη πλευρά Χρειάπα, Wims με αντίπαλο Μασιούλης. Πατάει δυνατά, σουτάρει μέσα. Είναι εξαιρετικός. Χρειάπα ψηλά από τον Χρειάπα, είπαμε. Χρειάπα είναι επικίνδυνος και θα καρφώσει ανάποδα. Ο Βίκτορ Χρειάπα. Βοροτσέβιτς, η πάσα στην αδύνατη πλευρά. Και πάλι στο Φρίτζον, είπαμε, είναι εξαιρετικό σουτέρ. Από τους κορυφαίους σουτέρ της Ευρωλίγκας, από μέση και μακρινή απόσταση. Η Πατής, Βοροτσέβιτς, η προσποίηση. Μίτσοφ από μακριά, μέσα και αυτό για την Τσέσκα. Τσέσκα που έχει βρει ρυθμό στα σουτ, έχει βρει ρυθμό στην επίθεση. Σπάργκο. Από κοντά η τάπα από τον Κίστ. Και ένα Παναθηναϊκός που πρέπει να ανέβει και ψυχολογικά. Το Φούκιτς. Βγαίνει τα σκρινοκάρι. Από τα 5,5 στάρι επιτέλους ένα καλάθι. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καλή κίνηση, αλλά τα χαλάει στο σουτ στο τέλος. 3 και 15. Φρίτζον προσπάθει να περάσει κοντά στο καλάθι. Με αντίπαλο τον Ούκιτς έρχεται. Ο Κάουν δεν προλαβαίνει. Ο Μασούλης καθώς είχε πάει σε βοήθεια ο Λάσμε. Σόνι Βίμς. Γκίστ. Το φέρνει κοντά στο καλάθι ο ψηλότερος Κρίστιτς. 39-25 για το σέρβο που εδώ εκμεταλλεύεται τη διαφορά όγκου κιλών ύψους του Χάιντς, αλλά η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή. Κλέβει ο Λάσμε, για να δούμε. Κλέβει ο Λάσμε, ο οποίος θα καρφώσει βεβαίως για να ανέβει ο Παναθηναϊκός ψυχολογικά. 39-27 και πρέπει να πάει στους 10 μετά από αρκετή ώρα. Γκίστ για 3. Απίστευτα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 27 πόντους σε 25 αγωνιστικά λεπτά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ με τον Παναθηναϊκό. Τον Κρίστιτς και τον Βελινεκές του. Εδώ με αντίπαλο μαυροκεφαλίδι. Κρίστιτς, ρολάρι και η τάπα. Μεγαλοπρεπής κιόλας από τον Κίστ. Μασιούλης. Περνάει από τον Φίτσο. Δύσκολη προσπάθεια από τον Λιθουανό. Έρχεται με δεύτερη προσπάθεια ο μαυροκεφαλίδης και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Να Κίστ. Με χώρο μπροστά του και 42-32 μετά από αρκετή ώρα. Ο Παναθηναϊκός φέρνει διαφορά στους 10. Και επιλήξει. Είναι, δεν είναι κάτι απαγορευτικό. Μίτσοφ από μακριά, αλλά ο Σέρβος διεθνής απαντά. Ο Μίτσοφ, ο οποίος σουτάρει περίπου με ένα στα δύο Παναθηναϊκού. Νέο κλέψιμο, να αυτό που σας λέγαμε. Είναι πολλά κλεψίματα. Εδώ ο Μαυροκεφαλίδης αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Με δεύτερη προσπάθεια, λύτωσε και το επιθετικό φάουλ. 47-34 ο Παναθηναϊκός. Λειτουργήσει η επίθεση ως προς την αποτελεσματικότητα. Φρίτζον. Βοροντσέβιτς, αυτό που το έχει λύσει η Τσέσκα, το μακρινό σουτ, 50-34. Λίγο δύσκολο κάτι να γίνει, να είναι διπλάσια τα ποσοστά της άλλης ομάδας στην τελικά. Σόνι Βίμς, αφαιρείται ο Μπράμος και δίνεται ευκαιρία στο Βίμς να ευστοχίζει από μακριά. Τον οποίο θεωρεί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, επιθετικά, αλλά κλέβει κάποιος την μπάλα. Βίμς αφήνει την μπάλα με ταμπλό. 5 θα μαρκάρει στον Τζάκσον, βγαίνει ο μαυροκεφαλίδης. Βίμς στα 2 δευτερόλεπτα σουτάρει και αυτό είναι που σηκώνει τα πόδια. Wims, ο οποίος είναι στους 17 και τώρα στους 19, πήρε μπρος ο Wims. Διαμαντίδης. Μπατίστα από κοντά, 65-47, από τον επισκόμενο για 10η σεζόν στον Παναθηναϊκό. Με το κόψιμο της ομάδας στα 2 μεταξύ κοντών και ψηλών, εδώ ο Wims δεν κόβεται με τίποτα. Φέρει το παιχνίδι μόνο στο 4ο δεκάλετο, είναι στους 11 πόντους αυτό το δεκάλετο. Δεν τα πολλές φορές, αλλά η μπάλα δεν έπαιρνε. Κρίστιτς για 3. 74-49 σε πανηγυρική ατμόσφαιρα για Τζέσκα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει με μεγάλη διαφορά σήμερα. 50. Όμως μια σειρά play-off της Ευρωλίγκας. Αυτό το καλό έχει ότι μπορείς να διορθώσεις τις ήττες σου και τα λάθη σου, ακόμη και τις βαριές ήττες σου, όπως εδώ σήμερα. 77-51. Ζωζούλη να στοχεί εξ επαφής. Τέλος αγώνα. Το τελικό σκορ εδώ, εδώ Μεσίνα θα χαιρετήσει τον Αλβέρτη. Τελικό σκορ εδώ στη Μόσχα, Τσέσκα Παναθηναϊκός 77-51.
Το καλό λοιπόν με αυτή τη σειρά είναι ότι δεν μετράνε διαφορές, μετράνε οι νίκες. Στο 2-0 η Τσέσκα τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει δύο αγώνες τώρα στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός που στην εξαιρετικά δυνατή του έδρα μπορεί να πάρει δύο νίκες, να κάνει σειρά 2-2 και να επιστρέψει, να ξαναβρεθεί εδώ στην Universal Sports Hall.